Δημήτρη, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με το κοτόπουλο. Αν δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε το κοτόπουλο στο φούρνο ή να το κάνουμε μαγειρευτό και θέλουμε να το κάνουμε στο τηγάνι ή στη σκάρα και χρειάζεται να βγάλουμε τα φιλέτα του, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία. Πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία θέλουμε να κάνουμε με το κοτόπουλο, θα πρέπει να το καθαρίσουμε καλά, θα πρέπει να το καψαλίσουμε και να το πλύνουμε με άφθονο κρύο νερό και στη συνέχεια θα πάμε να το τεμαχίσουμε. Με ένα μπαλταδάκι, με ένα καλό μαχαίρι, κόβουμε το λαιμό. Έχουμε βγάλει τα εντόστια, εννοείται. Κόβουμε εδώ τις φτερούγες, οι οποίες μπορεί να τις κάνουμε στη σούπα ή αν είναι πολλές μπορούμε να τις κάνουμε και μαγειρευτές ή και στη σκάρα, όπως επίσης και από αυτή τη μεριά. Πάντα πατάμε εδώ στις κλειδώσεις. Καλό είναι να έχουμε ένα μπαλταδάκι στο σπίτι, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει. Συνέχεια παίρνουμε ένα καλό μαχαίρι και πρώτα για να βγάλουμε το μπούτι και να το ανοίξουμε. Το πάμε εδώ στην κλείδωση, το ανοίγουμε, κόβουμε από εδώ πάνω ένα κρεατάκι που έχει και συνέχεια πάμε στην κλείδωση και το σπάμε να φανεί η κλείδωση. Εδώ, αυτό εδώ το κοκαλάκι όπως είδατε. Και με το μαχαίρι το κόβουμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο άνοιγμα. Το ίδιο από την άλλη μεριά. Κόβουμε εδώ. Κόβουμε εδώ και συνέχεια ανοίγουμε την κλείδωση. Βγάλαμε και τα μπούτια. Τώρα για να βγάλουμε το στήθος με το μαχαίρι. Εδώ έχει δύο κοκαλάκια τα οποία μπορούμε να τα πιάσουμε. Θα κόψουμε με το μαχαίρι δίπλα στο λαιμό. Και θα βγάλουμε την καρκάσα. Και αυτή μπορεί να πάει για σούπα. Στη συνέχεια γυρίζουμε την καμπούρα του κοτόπουλου προς τα πάνω και με το μαχαίρι δίπλα από το κόκαλο χωρίζουμε τα δύο στήθια φιλέτα. Γιατί το κοτόπουλο δεν μπορούμε να το τρώμε πάντα ψητό ή μαγειρευτό. Πάντα το μαχαίρι δίπλα στο κόκαλο. Λίγο προσοχή και είναι εύκολο. Ωραία. Έτσι βγάλαμε τα 4 κομμάτια. We'll be right back.
κοτόπουλα θα τα κάνουμε σωτό σε τηγάνι, θα σβήσουμε με λεμόνι και θα τα αρωματίσουμε με λίγο ρίγανη. Με ένα απλό τρόπο, αλλά πάρα πολύ δημοφιλή που αρέσει σε όλους μας. Βάλαμε ένα σωτηγάνι λάδι να κάψει. Όταν είναι να σοτάρουμε, βάζουμε ένα λάδι που αντέχει σε μεγάλη θερμοκρασία. Βάλαμε σπορέλο, ηλιέλαιο. Πάντα τα κρέατα τα αλατίζουμε λίγο πριν τα βάλουμε στη σχάρα ή σωτηγάνι. Έτσι τα κοτόπουλα τα βγάζουμε μέσα από τη μαρινάδα μας, όπως έχουμε δει. Και τα αλατίζουμε. Και θα τα πιπερώσουμε για να πιάσει κατευθείαν και το πιπέρι. Θα κάνουμε και τα δύο μπούτια και τα δύο στήθη που κάναμε. Το σωστό αλάτισμα είναι σημαντικό γιατί θα δώσει τη γεύση στο κρέας. Εκ των υστέρων μπορούμε να προσθέσουμε αλάτι, αλλά σε ένα κρέας που είναι ρυψιμένο πολύ δύσκολο θα το πιάσει. Ρίχνουμε και το πιπέρι, είναι έτοιμα. Τα βάζουμε στο τηγάνι. Βλέπουμε τι ωραίο πράγμα έχει πάρει. Για γαρνιτούρα, φίλες και φίλοι, για τέτοια παρασκευάσματα μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Μπορούμε να πάρουμε πατάτες, να τις κλείνουμε, να τις ψήσουμε με αλουμινόγραφο μέσα στο φούρνο, να τις έχουμε στο ψυγείο και όταν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, όπως εδώ τώρα εμείς, θα κόψουμε κάποιες φέτες, θα τις σοτάρουμε στο τηγάνι και έτσι η γαρνιτούρα μας για το κοτόπουλο. Έτσι απλά και γρήγορα. Με ένα καλό κοφτερό μαχαίρι, σκόβουμε σε δαχτυλίδια χοντρά. Χαμηλώσαμε τη φωτιά, φίλες και φίλοι, αφαιρέσαμε λίγο λάδι, βάζουμε μέσα τις πατάτες. Μετά από ένα λεπτό γυρίζουμε τις πατάτες και είναι έτοιμο να σβήσουμε. Σβήνουμε με λεμόνι. Λίγο κρασί άσπρο. Εδώ σηκώνει αρκετό λεμονάκι. Και λίγο ρίγανη. Τώρα μπορούμε να βάλουμε και ρίγανη στο τελείωμα. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Φίλες και φίλοι, μόλις είδαμε πως μπορούμε να μαγειρέψουμε το κοτόπουλο με έναν άλλον τρόπο, εκτός από κοτόπουλο φούρνο ή μαγειρευτό. Και αυτός τρόπος είναι ένα πάρα πολύ εύκολος τρόπος και γρήγορος. Ας δούμε από κοντά την πιατέλα μας. Βλέπουμε εδώ πως γαρνίραμε το κοτόπουλο. Βάλαμε λίγο μαρούλι, λίγη ντομάτα, το κοτόπουλο με το ωραίο χρώμα και το έχουμε περιχύσει με το ζουμάκι που σβήσαμε στο τηγάνι, οι ψητές πατάτες, όπως έχουμε πει τις έχουμε στο φούρνο ψημένες και τις κόβουμε τελευταία τη στιγμή και τις σοτάρουμε και αυτές στο τηγάνι, είναι μια ολοκληρωμένη πιατέλα. Πάρα πολύ όμορφη και πολύ νόστιμη. Φίλες και φίλοι, τελειώσαμε εύκολα, γρήγορα και νόστιμα.